ψάχνονται ναι, να δούμε τι είναι. Ο Ρόντος που υπέγραφε ήταν σύμβουλος του Παπανδρέου, μυστικός σύμβουλος και τον έστελνε μυστικές αποστολές από εδώ και από εκεί. Και έβγαινε ο Πάγκαλος και έλεγε: με συγχωρείτε, ένας τύπος εκεί που μιλάει μόνο αγγλικά. Κοιτάξτε, για να βγαίνει ο κύριος Πάγκαλος. Για να το θέσουμε αλλιώς, ναι. Πολιτικές ευθύνες υπάρχουν σε αυτή την ιστορία, ανεξάρτητα από τις. Ακούστε να δείτε. Οτιδήποτε αποκαλυφθεί που έχει να κάνει με κατασπατάληση και διασπάθηση δημοσίου χρήματος, προφανώς την περίοδο που ασκείς την εξουσία, εάν δεν έχεις κάνει τον έλεγχο που επιβάλλεται, προφανώς έχεις ευθύνες. Προφανώς έχεις ευθύνες. Εγώ από αυτά που ακούγονται φαίνεται ότι έλεγχος δεν γινόταν. Κοιτάξτε. Γενικότερα σας επαναλαμβάνω και πάλι. Όχι μόνο αυτό, και επί κυβερνήσεων του κ. Κουλιάκα. Διαχρονικά. Δεν με αφορά. Εγώ λέω το πάρτι με τον ΜΚΟ. Το πάρτι με τον ΜΚΟ που δεν γίνεται. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα το οποίο δεν πρέπει να το λύνουμε κατά περίπτωση. Το ζήτημα των ΜΚΟ είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει σε θεσμικό επίπεδο. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντως τώρα για να μην μπλέξουμε όλα τα κόμματα και όλες τις κυβερνήσεις. Κάτι θα πάρει μια ο καθένας. Μιλάμε για μια πολύ συγκεκριμένη. Ο κύριος Σακαλώτος να μας πει γι' αυτό και μετά εσείς. Για τις ΜΚΟ και γι' αυτό. Όχι, να μας πείτε εσείς. Κοιτάξτε, μία της τραγωδίας αυτής της χώρας είναι ότι η ελίτ και η πολιτική ελίτ που μας κυβερνήσαν δεν διαστρεβλώσαν μόνο το κράτος, δεν διαστρεβλώσαν μόνο το ιδιωτικό τομέα, διαστρεβλώσαν και όλα τα ενδιάμεσα. Δηλαδή, εδώ θα μπορούσε να υπήρχε ένας θεσμός που παγκοσμίως έχουν προβλήματα τα ΜΚΟ. Υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις, υπάρχουν πολύ προβληματικές περιπτώσεις. Αλλά στην Ελλάδα νομίζω ότι ενσωματώθηκε και αυτό στο πολιτικό σύστημα. Δεν ήταν ένας ανεξάρτητος κοινωνικός τομέας που δούλευε με αυτόνομα δικά τους κριτήρια. Ένα μεγάλο κομμάτι, πάλι δεν θέλω να το πω, να το βάλω όλα τα ΜΚΟ σε ένα τσουβάλι, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι ενσωματώθηκε στο σύστημα εξουσίας που υπήρχε στην Ελλάδα. Και ένα κομμάτι από αυτό, κύριε Τσακαλώτο, το πήρατε εσείς εισαγωγή στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, γιατί πολλά από αυτά που κάποτε φαινόταν ή λεγόταν ότι ήταν η ομάδα από τα λαμόγια, έχει έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε όμως μια πολύ μεγάλη ποικίλα. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Αλλά βλέπω ότι συζητάμε δημοκρατικά. Έχουμε ένα δημοκρατικό κόμμα που κάνει συνεχώς και ψηφίζει για όλα. Για όλα, και έχουμε και εντάσεις που θα χρησιμοποιούν και τα μέσα. Αλλά να πω μια τελευταία κουβέντα. Η απάντηση στη διαφθορά δεν είναι περισσότερη αγορά. Η απάντηση στη διαφθορά είναι περισσότερη δημοκρατία. Αυτό είναι που με διαφοροποιεί από τον κύριο Κουλέκα. Μετά τις Νάρκες και τον ΜΚΟ. Και στην αγορά έχει πολύ μεγάλη διαφθορά. Περισσότερη δημοκρατία, αλλά όχι ασυδοσία. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Κοινωνικός έλεγχος, συμμετοχή. Στο Υπουργείο Παιδείας έχετε ΜΚΟ. ΜΚΟ. Όχι, σαφώς και όχι. Τι πάει να πει. Που υπάγονται και χρηματοδοτούνται. Δεν υπάρχει υπάγονται. ΜΚΟ. 14 Υπουργεία. Αν δεν τρέπετε, γιατί εγώ δεν θέλω.